Οι σκύλοι μπορούν να δουν μόνο μαυρόσπιτα. Πουλέλισι είναι τέλειο με πατάτες. Υπέροχα. Δεν είναι υπέροχα, ρε φίλε, έφευκη. Καλησπέρα σας, Spice and Advice. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ζάχο Σεργίου, ο οποίος είναι κτηνίατρος. Καλησπέρα σας. Είναι κτηνίατρος. Με κάπα. Με κάπα, ναι. Θεραπεύεις και φροντίζεις κτηνή. Ο όρος κτήνος είναι και πολλά αποδεκτός. Γι' αυτό μου σκέφτεσαι. Είναι πολλά αποδεκτός. Είναι το official όμως, στην Ελλάδα. Είναι το official παντού, ναι. Αλλά είναι πολλά αποδεκτό πλέον. Ήρθε στην παρέα μας, η εκπομπή ονομάζεται Spice and Advice. Θα δώσουμε κάποιες συμβουλές στον κόσμο, απλά φάμε και λίγα spicy. Να κλαίμε την ώρα μου να τα λαλούμε. Ναι, είπες μου ότι δεν είσαι πολλά φαν. Δεν είμαι καθόλου φαν. Ή να γίνεις φαν σήμερα ή θα ξαφάεις. Ένα μπουδάσκιο. Ένα μπουδάσκιο να γίνει. Το λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν. Σπουδάσαμε. Στη Θεσσαλία, πανεπιστήμιο. Θεσσαλία. Πόσα χρόνια είναι η ιατρική του? 5 χρόνια υποχρεωτικά. Και μετά υπάρχει και πρακτική, όπως υπάρχει στους κανονικούς γιατρούς. Όχι, δεν υπάρχει πρακτική για να εξασκήσεις το επάγγελμα. Νοουμένου για να εξασκήσεις το επάγγελμα. Την πρακτική κάνεις συνήθως στο 4ο-5ο έτος, συμπληρώνοντας κάποιες ώρες σε φάρμες, σε ιδιωτικές κλινικές, στις κλινικές του πανεπιστημίου. Εξαρτάται από το πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Άρα, αν ευκήσεις στα 5 χρόνια, είσαι έτοιμος. Εντάξει, θεωρητικά είσαι έτοιμος να δουλέψεις. Υπέροχα. Νομικά είσαι καλυμμένος πάντα. Πάμε να φάμε το πρώτο μας. Buffalo hot sauce, 1800 Scoville units, ούτε καν, ναι, μην κάνεις το μεζέτζιν και να βουτάτε λίγο έξτρα. Όχι, δεν το βουτώ, απλά βγάλω το που πάνω, δεν το βουτώ. Του είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο τούτο. Αλήθεια. Η πρώτη ερώτηση που είναι και με τον καιρό πολύ συνυφασμένη τώρα, όπως είναι η κατάσταση 420 βαθμούς Κελσίου που έχουμε, αν υπάρχουν κοινά προβλήματα υγείας για τα κατοικίδια που δημιουργούνται το καλοκαίρι της Κύπρου. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, για παράδειγμα οι θερμοπληξίες, τα ηλιακά εγκάβματα στην έκθεση του ήλιου, οι σκύλοι, εντάξει, και οι κάτι έφορων παπούτσια όπως εμάς, περπατούν πάνω στην άσφαλτο, κρούζουν οι πατούσες τους. Υπάρχουν πολλά κοινά προβλήματα. Αναπνευστικά προβλήματα στους ήδη καρδιοπαθείς σκύλους, όπως και στους καρδιοπαθείς ανθρώπους, στους υπερήλικους σκύλους, όπως και στους υπερήλικους ανθρώπους. Προκαλεί πολλά προβλήματα. Οπότε, όλα τα ζώα δεν πρέπει να βρίσκονται σε τούτες τις συνθήκες της ζέστης που επικρατεί του καλοκαιρικού. Έχει φυλές οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές, μιλώ παραπάνω για τους σκύλους τώρα. Έχει φυλές που είναι καθόλου ανθεκτικές. Εν και τούτο είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, 1000% οι ιδιοκτήτες των βραχικεφαλικών φυλών είναι να μπουν οι βραχικεφαλικοί φυλοί. Ή κοντομούτσουνοι, ή πιτακομούτσουνοι που λαλούμε στα Κυπριακά. Μάλιστα, κάτι μπουρτόκ, κάτι πράγματα γαλλικά, μπουρτόκ, English Bulldog και pack πρέπει να είναι σε κατάσταση air condition συνέχεια. Στο θάλαμο. Μάλιστα. Επίσης και τα μακρύτριχα τα ζώα. Κάτι Husky της Σιβηρίας, κάτι ακίτα πρέπει να είναι σίγουρα μέσα σε συνθήκες. Οκ. Διά μας κάποιο σύγναλο σύλλος ότι ως δαμή είμαι, ενώ πάρουμε γλύωρα μέσα. Πάντινγκ. Το πάντινγκ, για παράδειγμα το η γλώσσα έξω και η αναπνοή. Σημάδι είναι ότι κάπου το πρόβλημα. Αν δεν έτρεξε καθόλου, απλά είναι μια μέθοδος θερμορύθμισης του οργανισμού τους. Είναι η κύρια μέθοδος θερμορύθμισης του οργανισμού. Είναι η κύρια. Τα άλλα ούλα είναι. Επομένως, αν αρκέψει να λαχανιάζει ο σκύλος χωρίς να έχει τρέξει, αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνο είναι το θέμα. Γι' αυτόν τον σκοπό. Εάν ο σκύλος λαχανιάζει σε κατάσταση ηρεμίας, έχουμε πρόβλημα. Πάμε air condition ή ανεμιστήραν καλύτερα ή air condition. Ωραία. Σε μια θερμοκρασία μπορεί να ανεχτείς τον άνθρωπο μέσα στο σπίτι, εντάξει. Εσύ που λοαρκάζεις να πιάσεις σύλλον, λοαρκάζεις και τούτα έξοδα. Σίγουρα. Του air condition του σύλλου. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μας σωσάκι. Το οποίο είναι λιγότερο. Το οποίο είναι παραπάνω Scoville units, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι λιγότερο, να το πεις και εσύ. Τούτον είναι Shishito and garlic. Shishito. Θα μπορούσε καλύτερα να ήταν ράτσα σύλλου. Shishito. Εσύ είσαι σύλλο. Τίποτε, γκάρλικι. Όχι, εσύ σιπαΐνου, Ιαπωνέζικο. Ναι, βεβαίως, το γνωρίζουμε τα σιπαΐνου. Όχι, είναι γλυκού είναι τούτο. Φτυχώς, φτυχώς. Υπέροχα. Η δεύτερη μας ερώτηση είναι η εξής. Έχω πιάσει σκύλων πρόσφατα και είχα θέμα με το διατροφή. Και ρωτούν ποτέ, ρωτούν ποτά, ο ένας έχει 5 σκύλους, ο άλλος είναι εκπαιδευτής, εγώ ξέρω είναι που να φάει ο σκύλος σου. Ποιος παρέχει συμβουλές για τη διατροφή του σκύλου? Ο κτηνίατρος, ο διατροφολόγος, έχει έτσι ειδικότητες στην Κύπρο, ενέχει πού πρέπει να ρωτήσω, τι είναι καλύτερα να τρώει το δω. Ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να σου απαντήσει υπεύθυνα, ναι, υπεύθυνα την ερώτηση είναι ο κτηνίατρος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Okay. Στην Κύπρο, από όσο γνωρίζω, δεν έχουμε εξειδικευμένων κτηνίατρων, διατροφολόγων, κατοικιδίων ζώων. Okay. Μπορεί να υπάρχει στα παραγωγικά ζώα, αλλά για τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιάς που λαλούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει. Οπότε εννοείται ο μόνος αρμόδιος είναι ο κτηνίατρος. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με ζώα, ασχολούνται με σκύλους και ξέρουν για παράδειγμα στα διάφορα στάδια της ζωής τους τι πρέπει να ταΐσουν. Είναι εκπαιδευτές, μπορεί να είναι ο καφετζής της γειτονιάς ο οποίος είχε 25 σκύλους στην καριέρα του. Μάλιστα. Ξέρουν κάποια πράγματα οι άνθρωποι, αλλά είναι αρμόδιοι να δώσουν συμβουλή σε κάποιον άλλο. Και ακόμα χειρότερα όταν το ζητούν έχει μια παθολογική κατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή μόνο ο κτηνίατρος, κανένας άλλος. Μάλιστα. Επειδή τώρα είναι πανικός, μπαρφ, μα ταΐζεις το σκύλος πρέπει να τρώει ό,τι τρώει ο άνθρωπος. Ο σκύλος όπως τρώει σπίτι πρέπει να τρώει και εκείνος, κάποτε κοτόπουλο, κάποτε θεωρώ κάτι βίντεο ταΐζουν τους αυκάωμα, πόθηκια εις όρνηθας, κελέν της πάπιας, σηκώτην του κάτου, βάλουν τους τα ίστα αυτόν και τρώντα. Αρέσκουμε τα βίντεο, μοντάει σε μάρπα, ακούγεται το σκύλο μου τρώει. Αλλά ναι, δεν ξέρω ποιον πρέπει να ρωτάς. Άρα μιλάς με κτηνίατρον, λαλήσου τι υπάρχει επιστημονικά αποδεδειγμένο για τις διατροφές. Με τις μελέτες και όλα. Για παράδειγμα, να ρωτήσεις τον κτηνίατρο σου, ο κτηνίατρος το πρώτο πράγμα να σε ρωτήσει είναι η ηλικία, η φυλή και το ιστορικό. Το ιστορικό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Για παράδειγμα, αν έχεις ένα σκύλο με καρδιοπάθεια, δεν μπορείς να το διατροφήν η οποία είναι γεμάτη άλλας ή οτιδήποτε. Είναι σημαντικά τα πράγματα. Άρα ο κτηνίατρος σου. Ο κτηνίατρος σου, βέβαια. Είναι ο καθόλου αρμόδιος. Ο κάθε κτηνίατρος στην Κύπρο είναι σε θέση να δώσει διατροφικές συμβουλές. Βέβαια. Υπέροχα. Ευκολάκι. Πάμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3, το οποίο είναι 16.000, είναι sweet passion fruit. Άρεσε μου ο τίτλος που αρκεψε. Το sweet και το passion fruit. Αλλά, κάτι έχει αλλά. Όχι, έχει αλλά. 16.000 Scoville units. Αλλά και πάλι δεν θα τα καταλάβεις, νομίζω, όπως καταλάβεις το πρώτο. Το γεγονός κιόλας ότι με το πρώτο μου θυκιάζεις και λίγο. Ναι. Εσύ αφήνει μετά. Ακόμα είμαστε στα ευκολάκια. Θα μπορούσα καλύτερα το παραγγείλω να το χωρέσω. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να σου δώσω που να εύχεις. Λοιπόν, και η τρίτη ερώτηση. Ήσουν μαθητής στο σχολείο και ήταν αγγλικής προσαγωγής και αποφάσισες να πάεις στην κτηνίατρο. Μάλιστα. Είναι η δουλειά του κτηνίατρου όπως εκείνο που φαντάζεσαι όταν έδωσες εξετάσεις ή πιο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή η αγάπη για τα ζώα είναι αρκετή και η δουλειά του, τι κάνει σου φιλφίλ και είναι το πράγμα ή εσύ απλά είχες αγάπη, απλά ένιωθες ότι μπορώ να προσφέρω σε τον τομέα, είναι καλός σε τον τομέα, τόσο πάει. Η αγάπη για τα ζώα μόνο είναι αρκετή. Ένας μαθητής πρέπει να είναι και καλός μαθητής, πρέπει να θυκευάζει. Το Πανεπιστήμιο της Κτηνιατρικής είναι αστεία πράγματα. Ναι. Και στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, τα καλά τα πανεπιστήμια δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, να είσαι μέσα 5 ή 6 χρόνια, στις άλλες χώρες είναι 6 χρόνια. Έχεις θυκιάβασμα καθημερινών. Πρέπει να απορροφήσεις εντός πολλών εισαγωγικών όλες τις ειδικότητες για όλα τα ζώα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο όλες οι ειδικότητες σε ένα ζώο. Είναι όλες οι ειδικότητες σε όλα τα ζώα. Οπότε έχεις 5 χρόνια να το καταφέρεις. Η ιατρική, ας πούμε, είναι κανονική που κάνουν ανατομία, ανθρώπινη ανατομία. Ναι. Είναι ένα πράγμα το ανθρώπινο σώμα, ασχέτον το τι είναι. Αλλά όσο μάλλον τα ζώα που... διαφορετική η ανατομία τους. Τους γαρτίλιν ως ελέφαντα, ξέρω εγώ, πρέπει να κάτσεις να... Ναι. Υπάρχει. Είναι τα αυτήρες πιάνει το γαρτίλιν, είναι τα αυτήρα πιάνει το ελέφαντα, ούλα, μαθαίνεις τα. Άρα η δουλειά εσύ ήταν όπως την περιμένες. Επίσης, να αναφέρουμε και κάτι άλλο. Κτηνίατρος δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ποιος που έχει αγάπη με τα ζώα. Κτηνίατρος είναι ο υπεύθυνος στην γραμμή παραγωγή του κρέατος, του γάλακτος, του μεγιού, στις ιχθυοκαλλιέργειες. Μάλιστα. Ενούλα. Ο κτηνίατρος. Άρα έχεις τα τσέτσινα, εσύ σε κάνουν τα μόνο καθαρά ιατρικά, Εσύ και τα υπόλοιπα ούλα. Μάλιστα. Μετά είναι που κάνεις με το πτώμα. Μετά είναι που κάνεις με το πτώμα του παραγωγικού ζώου, το οποίο είναι να βγει στην αλυσίδα για να τραφεί, για να τραφεί η παγκόσμια μηχανή. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ήταν όπως το περίμενες. Όχι. Ή... και δύσκολο... Πάτσος. Ναι. Πάτσος. Πότε τον τρώεις τον πάτσο, μπορεί και σε δουλειά ή στο ανεστήμιο. Που το τρίτον, τέταρτον έτος που αρκευκούσαν τα δύσκολα τα μαθήματα, okay. Τρώεις τη φασπαγιά και να λούς σου καλησπέρα. Η δουλειά όμως, όταν ήρθες και δουλεύεις και ξεκινάς και χειρίζεσαι ζώα και ανθρώπους που χάνουν τα ζώα τους, ανθρώπους που μόλις πιάνουν, γιατί την αγάπη νουλήν, την θλίψη νουλήν, η οποία προχτέσεις στο Λευκοσία σε ένα φίλο και πήραν το σύλλον του στο χτινίατρο και πήγαν μαζί. Λεμεσόνο, Λευκοσία. Και για μένα ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε το σύλλον του, το οποίο το είχε 17 χρόνια και πήραν το για θανασία. Πιο ασχημή. Έτσι κλάμαν και έτσι πράγμα που έπαθα, λαλό του χτινίατρου, δεν συζητείτε με τον πόνο που θωρείται κάθε μέρα. Δηλαδή, είσαι για μένα παρόλα στο πάπι του μες στη χαρά και παίρνει ο άλλος ένα σύλλο που έχει 17 χρόνια από τα 13 του. Δεν είναι εύκολο, με νομίζεις ότι είναι εύκολο για τον χτινίατρο. Είναι καθημερινό φαινομενό, αλλά είναι ποτέ εύκολο. Φακ. Εγώ θα μπορούσα να είμαι χτινίατρο μόνο για το πράγμα. Μέσος όρος, για παράδειγμα, σε μια χτινιατρική κλινική στην Κύπρο, να τολμήσω να πω έναν αριθμό, ο οποίος είναι εντάξει άσχετος. 2 με 3 ευθανασίες την εβδομάδα. Πρέπει να εσκάμεις. Είσαι υπεύθυνος να το κάνεις για να βγάλεις το ζώο που τη μιζέρια του. Για παράδειγμα, το ζώο χάνει την αξιοπρέπεια του. Και το κοινωνικά αποδεχτό πράγμα για να κάνεις και το σωστό ηθικά είναι να κάνεις την ευθανασία. Η οποία κάθε διευθανασία είναι και ένας. Είναι και μια στεναχώρια για τον ίδιο τον κτηνίατρο, είναι μόνο για τον ιδιοκτήτη, δεν το συζητούμε. Άρα η επόμενη ερώτηση είναι πόσα Ζάναξ πίνεις αυτό. Είναι τα Ζάναξ, έχει άλλο λογιοφαρμάκων τα οποία κυκλοφορούσαν πολλά στο παζάρι. Και εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Θα δοκιμάσουμε και θα φάμε Los Calientes Barbacoa. Α, τούτον ακούγεται κολομπιανόν το πράγμα. Είναι κάτι το αξάντα με, 33 χιλιάρικα. Caliente. 33 χιλιάρικα. 33 χιλιάρικα, λίγο κακό τούτον, αλλά δεν είναι πολύ καυτερό. Αλλά είναι ευχάριστη η γεύση του, δεν είναι κάτι που... Το λοιπόν! Ναι, αφήνεις ένα μουσκιασμά. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για τους κτηνίατρους στην Κύπρο που πρέπει να κάνουν διάγνωση, πρέπει να κάνουν αναλύσεις, πρέπει να κάνουν εκχειρήσεις, πρέπει να κάνουν τα πάντα ήδη. Δεν ξέρω αν στο εξωτερικό που υπάρχουν παραπάνω ειδικότητες ή αν έχει ειδικότητες ή αν έχουμε στην Κύπρο ειδικότητες. Πολλά ωραία ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, κάνουν τα ούλα. Μάλιστα. Ένας κτηνίατρος στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δηλαδή παντού, ένας GP για παράδειγμα που δουλεύει σε μια κτηνιατρική κλινική μικρό ζώο, πρέπει να ξέρει να τα κάνει ούλα ως ένα σημείο. Μάλιστα. Τώρα, εάν ο ίδιος έχει κάποια ειδικά ενδιαφέροντα και θέλει να ασχοληθεί με την καρδιολογία ή με την οδοντιατρική ή με τη δερματολογία, είναι στο χέρι του, είναι δουλειά δική του. Θα του το επιβάλλει κάποιος να το κάνει ο ίδιος. Και διά του τούτο το πράγμα, διά του την επιλογή να ασχοληθεί με το περιστατικό σε λίγο πιο μεγάλα βάθη. Όσον αφορά τις ειδικότητες, η ειδικότητα, μιλούμε για το εξωτερικό, γιατί στην Κύπρο προς το παρόν υπάρχει κάποια επίσημη ειδικότητα. Δεν έχει κάποιος στην Κύπρο να δουλεύει με επίσημη ειδικότητα. Έχουμε Κυπραίους με επίσημη ειδικότητα η οποία αφορά τα μικρά ζώα. Okay. Απλά δεν δουλεύουν στην Κύπρο, από όσο ξέρω, ή passenger hunter. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, εξειδικευμένος diplomate καρδιολόγος να δει έναν περιστατικό. Υπάρχουν όμως πολλοί συναδελφοί οι οποίοι έχουν έναν certificate ή έχουν έναν ειδικό ενδιαφέρον και στον υπέρηχο και στην καρδιολογία και μπορούν πολλά άνετα να βγάλουν πέρα αρκετά δύσκολα περιστατικά. Τώρα, εάν χρειαστεί επεμβατική καρδιολογία, έτσι πρέπει να αναλάβει ένας diplomate. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή το ζώο να βγει εκτός Κύπρου ή να πληρώσει και να έρθει ο diplomate στην Κύπρο να σου κάνει τη δουλειά. Μάλιστα. Πόσο συχνό είναι τούτο? Είναι πολύ συχνό, διότι μπορώ να πω ότι το επίπεδο της κτηνιατρικής στην Κύπρο τα τελευταία 10 χρόνια έκαμε απίστευτη, πολλά μεγάλο άλμα. Okay. Πολλά μεγάλο άλμα. Γενικά, τώρα εγώ προσωπικά γνωρίζω μόνο για τα κατοικίδια, έχω ιδέα για φάρμες, για αλυσίδα, ναι, αυτά. αλλά θεωρώ ότι είναι πολλά μεγάλο industry. Άνοιξε πάρα πολλά, δηλαδή πολλά παραπάνω κατηγορία. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο industry παγκοσμίως. Okay. Αναπτυσσόμενο. Ναι. Η λέξη κατοικίδιο. Ναι, ναι. Η λέξη κατοικίδιο. Μάλιστα. Πέραν από... Bonus question. Πέραν από σκύλο γατιά. Ναι. Υπάρχει κάποιο ζώο το οποίο υποτιμούμε το που κάνει για κατοικίδιο. Το κουνέλι σε ειδικές περιπτώσεις. Κουνέλι είναι τέλειο με πατάτες. Ναι, το κουνέλι είναι τέλειο με πατάτες. Εντάξει, έχει περιπτώσεις που είναι και τέλειο με τα μωρά μες στο σπίτι, είναι η αλήθεια. Γιατί παραπάνω το κουνέλι είναι με μωρά που έχει να κάνει. Είναι στην Κύπρο που ζούμε. Καζαντίνο ότι παίξεις 10 ευρώ, τώρα απαγορεύσαν τα, λαλούν απαγορεύσαν τα, έρχεται το κοπελού είναι έσω με το κουνέλι. Σελονούα, ψαρούιν. Πάει 4-5 μέρες ψοφά, συνήθως. Ναι, όχι. Αν θα πάει σε κτηνίατρο που την αρχή να το αναλάβει να γίνουν αποπαρασιτώσεις και πράγματα. Ξέρω πολλούς που έρεξαν από τα σέρκα τους που τα καζάντο αυτά κουνελούθκια και κάτι αυτά και πήγαν μια ευτομάν. Επειδή άμα δεν είσαι αποφασισμένος ότι είναι πιο κατοικίδιο, να πάω στο κτηνίατρο, να κάνω τούτο, να αλλάξω lifestyle μου. Σίγουρα, ταλαιπωράς και το ζώο το ίδιο. Και βρέθες έσωσου με το κλουβίνι ο καζαντήρ ρε φίλε. Και είσαι στη φάση να το κρατήσω, δεν θα το κρατήσω, αν υψοείσαι, υψοείσαι. Δεν είναι σωστά τα πράγματα, δεν πρέπει να γίνονται, καλύτερα να αποφεύγονται. Δηλαδή, το μωρό... Ναι, αλλά όσο να απαγορεύσαν τα, αλλά στα χορκά πάλι πότα πετυχαίνει το μάτι σου. Και καναρινούθκια, και ζεγαρτινούθκια όπως είπες πριν, και πολλά. Και εκεί να παγορεύονται, και τα μπουκιά απαγορευτικά, όλα τα ζώα απαγορευτικά. Τα μπεροπουκιά αξιάτα. Και αμέ πληρώνεις και πρόστιμο. Α, ναι! Να θέλει το μωρό να παίξει, ρε Χριστό μου, καλύτερα να πιάσει κάτι άλλο. Δεν είναι σωστό να πιάσει ένα ζώο για να παίξει το μωρό. Ναι, προφανώς. Εμένα ο γιος μου απελαμένος ήθελε σύλλον και έπιασε το τούκ. Έπιασε το τούκ και ασχολείται με το σύλλον περίπου 6 λεπτά η ημέρα. Και εγώ 8 ώρες. Και εσύ 8 ώρες. Ναι, ενώ ξέρα το όμως που την αρκεί, δηλαδή και γι' αυτό το καθυστέρησα τόσο, γιατί πρέπει να ήμουν εγώ έτοιμος. Άσχετον. Ακόμα και έτσι το μωρό να ευαισθητοποιηθεί σε πιο νεαρή ηλικία στο θέμα ζώα, κατοικίδια, σκυλάκια, θα τα φοάται. Ο γιος σου σε σχέση με έναν μωρό το οποίο να μεγαλώσει κάπου που δεν έχει καθόλου ζώα και βασικά που αυστηρούς γονείς οι οποίοι μεν του γύσεις στο παγιό κατού, μεν του γύσεις στο παγιό σύλλου και το μωρό είναι να μεγαλώσει σε έναν πιο στήρον περιβάλλον, ο γιος σου θα έχει πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά δερματικές λοιμώξεις, αναπνευστικές λοιμώξεις, το άσθμα, έχει πλεονέκτημα διότι εκτίθεται και σε αλλεργιογόνα και στα μικρόβια του σκύλου και κάνει αντισώματα. Οπότε μωρά τα οποία μεγαλώνουν με κατοικιδία έχουν ένα πλεονέκτημα. Ναι, αλλά είναι λόγος τους να πιάσεις κατοικιδία. Όχι. Καλύτερα πια στο σύρτο μέσα στο άρκο και άστον για μένα κάποια αντισώματα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 5. Θα φάμε το Diablo. Diablo. Ήθελα να το πούσουν Diablo και έφυγαν τους το τούτο και βάλουν τον J. Εν το πρώτο αντρικό. Έτσι όπως το είπες τώρα, δεν μπορώ να μην το φάω ας πούμε. 55.000 σκοβλιούνιτς. Ναι, μου το στραγγάς. Εν το στραγγώ, μάχομαι να το πιάω καλά με την οντογλυκίδα. Τώρα λοιπόν... Χτυπάει. Μιαν και είμαστε Dogfellas και θέλουμε και μιλάμε για σκύλους λίγο παραπάνω. Θέλω να μας πεις ποιες φυλές σκύλων είναι οι πιο υγιείς και ποιες έχουν τα περισσότερα προβλήματα υγείας. Ναι, δώσ' μου πιο ρεπτούτια σε παρακαλώ να επεξεργαστώ τον που έφα, να πιω λίγο γάλα. Παρακαλώ. Η ερώτηση θυμάσαι τι. Πάμε ξανά. Ποιες φυλές σκύλων είναι οι πιο υγιείς και ποιες έχουν τα περισσότερα προβλήματα υγείας. Είναι πολλά γενική ερώτηση. Για παράδειγμα, αυτό που συζητήσαμε και στην αρχή που ήρθα, θεωρώ ότι τα αδέσποτα, τα σκυλάκια, οι προσμίξεις οι οποίες γίνονται ελεύθερα στη φύση, έχουν λιγότερα προβλήματα παρά τα τις περισσότερες, τις γνήσιες, τις ράτσες, ας το πούμε, τις original, ας το πούμε, οι οποίες γεννήσκονται σε μια μικρή δεξαμενή γονιδιών και αν έχουν προβλήματα, απλά διονύζονται. Είναι που τους breeder, είναι που την παγκόσμια ζήτηση, θα το αναλύσουμε τώρα το θέμα. Για παράδειγμα, αν με ρωτάς τι σκυλάκι πρέπει να πιάσει κάποιος, θα του έλεγα το πρώτο πράγμα που θα του πω, που είναι και σωστόν και ωραίο να πάει στο πιο κοντινό του καταφύγιο και να γυρέψει να βρει ένα σκυλάκι που να το δει, να του αρέσει, να παίξει λίγο μαζί του, να καταλάβει το χαρακτήρα του okay. και να πιάσει και το σκυλάκι. Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, δεν μπορώ να κατακρίνω τους ανθρώπους που να πάει να αγοράσει ένα σκύλο διότι θέλει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της φυλής. Δεν μπορώ να το κατακρίνω το πράγμα. Πρέπει να δράσει με βάση το τι θέλει ο ίδιος. Yeah. Για παράδειγμα, τα extreme έχουν πάντα και πολλά προβλήματα. Δηλαδή τα πολλά μικρόσωμα σκυλάκια okay. έχουν προβλήματα. Τα πολλά μεγαλόσωμα σκυλάκια, άμα λαλώ πολλά μεγαλόσωμα εννοώ θηρία, ναι. τα θηρία 70-80 κιλών, έχουν και εκείνα προβλήματα. Συνήθως τα παραπάνω σκυλάκια που έχουν τα προβλήματα είναι οι μεσαίου μεγέθους, okay. Τα οποία τις παραπάνω φορές μπορεί να χρησιμοποιούνται για κυνηγετικούς σκοπούς okay. έχουν τα λιγότερα προβλήματα διότι είναι πιο αθλητικές ράτσες. Και θα σου βγάλει πρόβλημα, να σου βγάλει τόσο συχνά προβλήματα ορθοπαιδικά, καρδιολογικά ή οποιοδήποτε να βγάλει. Είναι breed specific okay. για κάποιο σκοπό. Ράτσες, για παράδειγμα, παραπάνω διακοσμητικές εντός εισαγωγικών όπως τα toy poodles, τα μικρά τα chihuahuas, έχουν προβλήματα, έχουν τα θέματα τους. Όχι σε τραγικό βαθμό. Okay. Υπάρχουν και οι ράτσες που έχουν προβλήματα σε τραγικό βαθμό, όπως είναι τα πακ. Τα πακ είναι νούμερο 1. Ναι. Τα πακ είναι νούμερο 1. Σωτέρα από τα αγγλικά ήταν μπουλτόκ. Θεωρώ ότι τα πακ είναι λίγο σειρότερα από τα αγγλικά ήταν μπουλτόκ, ναι. Είχα το παντά απορία, διότι όποιος δεν έχει πακ και θεωρεί το πακ, λέει γιατί κάποιος να έχει πακ. Και όποιος έχει πακ, δεν το αλλάζει με τίποτα. Δεν το αλλάζει, ναι, είναι κουβέντα ότι όποιος πιάσει μια φορά πακ, πιάνει πάντα πακ. Για μας τους κτηνίατρους είναι το πιο ωραίο θέμα να δούμε μες στην κλινική και να μπει το πακ. Είναι ωραίο πακ, κάμια και τρυφές σύμπτωμα. Μα κάναν καλά και οι άνθρωποι να δουλεύουμε και εμείς. Οκ. Πάμε για την έκτη ερώτηση και το έκτο σος, το οποίο ονομάζεται Marshall's, είναι Whisky Smoked Ghost. Τούτον είναι από τα αγαπημένα μου της σειράς. Είναι τόσο καυτερών και έχει και το καπνιστό που γουστάρω εγώ. Το λοιπόν, και από την ώρα που το βάλαμε δαμε, πρέπει να αποδυναμωθήκε αρκετά. Ωραίο, ωραίο το πράγματι. Ωραίο? Ναι. I'll have to remember that Castillo and Lion okay, Mr. Behnidin. It's part of the game. The slap. Άρα είμαι καινούριος ιδιοκτήτης, θέλω να βάζω σκυλάκι. Τι ράτσα να πιάσω. Ωραία. Είπες πριν να πάτε καταφύγιο, να δείτε με ποιο σύλλον κάνουμε το connection. Έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο. Έχουμε πολλά σοβαρό πρόβλημα. Τα καταφύγια γεμάτα. Το θέμα, η απάντηση στην ερώτηση σου, ποια φυλή, είναι εξαρτάται ποιος είσαι εσύ. Είσαι αθλητικός τύπος, θέλεις να παίρνεις βορτές, θέλεις να παίρνεις, δεις πυρκάς εύκολα, έχεις υπομονή, όχι να τον πιέσεις και ύστερα από ποιο να πάω το δόγεις. Εξαρτάται ποιος είσαι εσύ και αναλόγως του ποιος είσαι και τι θέλεις, έναν άλλο και οι φιλοί που να πάει να πιάσεις. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος σχολάνει και θέλει να ούλει πέρα μέσα στο σπίτι, ζει σε διαμέρισμα, δεν θέλει να βγαίνει έξω, θέλει να πάει βόλτα, δεν μπορεί και ως ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πιάσει, βασικά κανένα σιλόν, δεν μπορεί να πιάσει ειδικά έναν ντόπερμαν, ας πούμε, ή έναν μεγάλο σιλό, ή έναν χάσκι, ή κάποιον σιλόν ο οποίος θέλει να βγαίνει έξω να αθλείται, δεν μπορεί. Και μεγαλώσουμε να μένει, και Jack Russell να είναι, πάλι θέλει τη βόλτα του. Ένας άνθρωπος, παράδειγμα, ο οποίος είναι αθλητικός, ο οποίος βγαίνει έξω να πάει στη φύση, μπορεί να πιάσει τις πλήστες ράτσες. Αν κάποιος δεν θέλει πολλά, μπορεί να πιάσει μια μικρόσωμη ράτσα, ένα toy breed το οποίο δεν θέλει και πολύ περπάτημα, να το έχει, να το φροντίζει, εξαρτάται. Η κοινή να πιάσει, να διαλέξει παραπάνω κυνηγετικές στυλές, αν θέλεις σκύλο. Ενέχει ράτσες οι οποίες λαλούν, ρε κουμπαρέ, είσαι νέος αυτός, με μοιάζει Jack Russell, να σου βγάλει ο κόλος σου. Είσαι νέος ιδιοκτήτης να πιάσεις ένα σκύλο, με πιάσεις στάφι. Ας πούμε, εγώ που έχω στάφι, θεωρώ ότι είναι σκύλος. Είναι σκύλος για να και πιάει κάποιος που είναι πρώτη φορά που έχει σκύλο. Όχι, ναι. Πολλά hype, θέλει πολύ στρατιωτική πειθαρχία και ξέρω εγώ. Για μένα φυσικά, μπορεί να είμαι βολικός εγώ μαζί του κιόλας, δεν ξέρω. Ούτε τον Jack Russell. Ούτε τον Jack Russell να πιάσει. Να πιάσει ένα Poodle ή ξέρω... Ένα Μαρτεζούι. Ένα Μαρτεζάκι, πάλι μπορεί να πιάσει. Ένα Yorkshire. Τα οποία είναι και πιο μικρά σε μέγεθος, δεν έχουν τόσες πολλές απαιτήσεις, είναι πολλά έξυπνα ζώα, οπότε δεν χρειάζεται να τους τα πεις πάρα πολλές φορές. Αλλά... και δεν θα σου κάνουν ζημιά μέσα στο σπίτι λόγω του γεγονότος ότι είναι εκπαιδευμένα. Για να έχεις άλλο σκύλο μέσα στο σπίτι, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένο. Μα και εκπαιδευμένο, ας πούμε, εγώ με το δικό μου μάχο με τόσο πολλά, εμένα φάμονται τις ευκολατούρες. Λογικό, να το φάει. Είπα σου τα. Εφάν τη γωνιά του τείχου. Είπα σου τα. Ενώ, είναι και να τον έχω με φήμοτρο μες στο σπίτι μου. Λέω, it's okay, it's part of the game. Είπα σου να σου φάει τα παπούτσια, δηλαδή μου χαλάλι. Τα παπούτσια έχω σαν τα. Γι' αυτό μου έπαιρνα ο μάγκα. Αλλά τον τείχο είναι προχώσου. Τον τείχο είναι κάτω και αλλή. Λοιπόν, έχουν μείνει μόνο 4. Θα πάμε στο νούμερο 7, που είναι Ginger Goat, Tropic Star, 110.000 Scoville Heat Units. 110.000, μάλλον 110.000. Πίνω γάλα και που πριν, εγώ πίνω και πριν και μετά. 110.000. Βάλε, βάλε σφουγγάτο, βάλε. Το λοιπόν, η ερώτηση νούμερο 7. Ποιον κοινό πρόβλημα βλέπετε συχνά στις κλινικές σας, το οποίο θα μπορούσε να αποφευθεί με 23 απλές συμβουλές? Κάτι που θεωρεί και αλληλή γίνεται ρε κουμπάρε ο κόσμος, να μην το να αφήνει το σέλος του, τον κάτω του να κάνει το πράγμα ίσως τόσα χρόνια ή τόσες φορές το χρόνο. Κόκκαλα. Κόκκαλα. Νούμερο 1 με διάφορα. Δηλαδή ρε φίλε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, οι κλινικές υποφέρουμε. Επειδή διούν τους τα κόκκαλα, διούν τους τα αποφάγια που... Οι σίλοι πρέπει να τρώνε κόκκαλα. Θεωρώ πως όχι. Ομά, ψημένα... Τίποτε. Δεν έχει να κερδίσει τίποτε από έναν κόκκαλο. Τίποτε. Ο μυελός του, ασβέστιον, κάτι έχει τίποτε, έχει διατροφική αξία... Όχι. Έχει διατροφική αξία, αλλά γιατί να την πιάσει που έναν προϊόν το οποίο μπορεί να του τρυπήσει το έντερον του, μπορεί να του σπάσει τα δόντια του, μπορεί να... άμα φάει μεγάλη ποσότητα κοκκάλων ο σκύλος, μέσα στο στομάχι πολτοποιείται. Ενίσχυεται όπως τη τσιμετόσκονη. Αναμειγνύεται με τα κόπρανα, αναμειγνύεται με άλλες ουσίες που είναι μέσα στο στομάχι και μέσα στο έντερο και ενίσχυεται έναν πράγμα όπως το τσιμέτο. Συμπαγές. Συμπαγές. Και ο σκύλος δεν μπορεί να κάνει κακά. Δεν μπορεί να τα βγάλει. Ηγεμονεί το έντερο του. Πρέπει να επεμβείτε. Μάλιστα. Τώρα που να βλέπουν την εκπομπή, πολλοί ιδιοκτήτες να θυμηθούν ότι σε κάποια φάση είναι τα έσασιν κόκκαλα και πρέπει να πας στο κτηνίατρο. Άρα η συμβουλή είναι μην ταΐζετε κόκκαλο. Εν τόσο απλό. Για παράδειγμα στις γιορτές θεωρούμε μπορεί να έρθει κάποιος συγγενής στο σπίτι, μα δώσ' του να φάει μιλούα. Όχι, διότι ένας σκύλος ο οποίος είναι μαθημένος να τρώει την τροφή του, την ξηρή τροφή, την κροκέτα που λένε, την ξηρά του την τροφή. Άμα του δώσεις να φάει μιλούες, τρώει ένα πράγμα το οποίο δεν ξαναφάει. Είναι πολύ εύκολο να πάθει πανκρεατίτιδα. Και να έρθει στην κλινική λόγω πανκρεατίτιδας. Γιατί έφαγε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να φάει. Ποια είναι τα συμπτώματα της πανκρεατίτιδας? Να σου κάνει μετούς, θα είναι πολλά κομμένος και να έχει κοιλιακόν άλγος. Για παράδειγμα, να πονεί πάρα πολλά την κοιλιά. Με συσπάσεις? Όχι, θα κάνει συσπάσεις. Να περπατά και να πανεί μόνο κόμματα του σκύλου. Δηλαδή να πονεί, να σου δείχνει ότι πονεί την κοιλιά, πίσω δεν πάθω πανκρεατίτιδα. Επίσης, άλλα προβλήματα τα οποία την οδοντιατρική υγιεινή, για παράδειγμα. Πότε βουρτσίζουμε έναν κατοσύλλου? Μπορεί να αρκέψεις που πολλά νεαρήν ηλικία, απλά και μόνο για να μάθει, δηλαδή πριν τους 6 μήνες, απλά και μόνο για να μάθεις τη ρουτίνα. Και εσύ βασικά βουρτσίζεις τα νεογυλά τα δόντια. Μετά τους 4 με 6 μήνες που να αρκέψουν να πέφτουν τα νεογυλά τα δόντια, να αρκέψεις να βουρτσίζεις τα μόνιμα του. Εκείνο πρέπει να σου γίνει συνήθεια και εσένα και του σκύλου. Και είναι daily. Αν δεν είναι daily, στη χειρότερη των περιπτώσεων, κάμε το 3 με 4 φορές την εβδομάδα και θα γλιτώσεις πάρα πολλά προβλήματα μες στο στόμα. Εσύ συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης του στάφη, δεν έχεις τόσο πολύ πρόβλημα στην πέτρα. Υπάρχουν άλλες φυλές ζώων, οι οποίες κάνουν πέτρα με το παραμικρό, δηλαδή με το που να φκούσουν τα νεογυλά του, τα μόνιμα τα δόντια, να αρκέψουν να κάνουν πέτρα. Yorkshire Terrier, τα Maltese, τα Shih Tzu, τα μπίκολς, τούτες φυλές οι οποίες έχουν πολλά μεγάλο, τα Chihuahua, έχουν πολλά μεγάλο πρόβλημα με την πέτρα. Και η διαδικασία πώς είναι, οδοντόφρουτσαν καυνικοί και κάνουν τις τούτα, έχει ειδικές... Οδοντόφρουτσαν, υπάρχει και ειδικές οδοντόκρεμες, οδοντόπαστες για τα κατοικίδια, ενζηματικές, χημικές, πάντα safe για τα ζώα. Θα βάλω ειδική μου, έχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, ναι. Okay, θα το δεχτεί. Θα βάλεις ειδική την ιατρική. Εγκεκριμένη την ιατρική. Είτε εκείνη που μπαίνει πάνω στο δάχτυλο, είτε μια ξύλινη παμπού, πιο μικρή ειδική για το, για το στόμα του σκύλου. Πόσο εύκολο είναι το ευτείο σκύλο να δέχεται, να το κάνεις δαγκιά? Πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό είναι ρουτίνα πλέον. Στην Κύπρο είμαστε λίγο πίσω ακόμα, αλλά σιγά σιγά δουλεύουμε εδώ. Δαμε στην Κύπρο μαγόμαστε να κάνουμε τα εγκά μας. Δαμε. Το λοιπόν, το επόμενο είναι το πιο κακό της συλλογής. Αλλά όχι σε θέμα hit units, γιατί σε θέμα hit units έχει χειρότερο. Ναι. Σε θέμα χαρακτήρα, σε θέμα γεύσης. Αν σε θέμα χαρακτήρα έχω περάσει και χειρότερα. Είναι κακό. Είναι κακό. Κακιασμένο. Ναι. Να πιάω τούτο που έχει παραπάνω εγώ, εκτός αν θες να πιάσεις εσύ. Δηλαδή σε θέμα χαρακτήρα, ας πούμε. Δηλαδή να μου έρθει γλυκά και ύστερα να μου αντινάξει τη φάση παγιά. Είναι να το μισήσεις που την ώρα μου να βάλει μέσα στο στόμα σου στο τέλος. Ονομάζεται Da Bomb και είναι 135.000. Φάτο και μου το σκουπίσεις. Και χρόνια πολλά. Κακή γεύση. Συμφωνούμε με το κακό μέχρι τώρα? Ναι, είναι πολύ κακό. Γιατί κάποιος να θέλει να φάει το πράγμα? Κανένας δεν θέλει να φάει το πράγμα. Γιατί το πασάρουν? Απλά είναι απονείς. Πρέπει να καταργηθούν το πράγμα. Ναι. Μπορεί να το έχει CIA, αλλά θα είναι στήδελο το πράγμα. Νιώθεις ωραία? Όχι, ωραία δεν μπορώ να πω ότι νιώθω. Με λίγο χάρα. Μπορούμε να μιλούμε. Όχι, να θέλουμε να θυκολεπτά. Έφευκε ρε, εν κακό είναι το πράγμα, έφευκε. Φίλε, εγώ απλά έφευκε, πάει και πιο κάτω. Έφα περίπου το διπλάσιο από δύο φορές. Μισώ το κάθε φορά το ίδιο. Έφα το 50 φορές τώρα. Καλά, εσύ που τα κάνεις κάθε τριτσελίων τα πράγματα, πας στο δικό σου είναι πρέπει να ανοίξεις. Ευχαριστώ, παρακαλώ να καταγραφεί, να σταματήσω γιατί να πάω τίποτε. Να πάει κανέναν παγκρατητάν και σίγουρο. Φίλε, το πράγμα είναι πολλά κακό πράγμα. Θέλω να καταγραφεί και τούτο. Φίλε, είναι πολλά κακό πράγμα. Θέλω να σε ρωτήσω, αφήγου πάνω μου και να πάει η κάμερα πάνω σου και ότι θες πάνω, ότι θες απάντα. Απαναγιά. Να κάψω να τρέχουν οι μιξουές μας. Υπέροχα. Δεν είναι υπέροχα, ρε Χριστέ, έφευκε. Θέλεις γάλα ντζαλόν ή πιες γάλα γάλα. Έφευκε, έφευκε. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Θέλω να μάθω. Ναι. Ένας εκπαιδευμένος σκύλος έχει καλύτερη ζωή από ένα σκύλο που δεν είναι εκπαιδευμένος? Γιατί εκπαιδεύουμε το σκύλο για να ευκολύνει η ζωή μας ή και η δική του. Εκπαιδεύουμε το σκύλο παραπάνω φορές για να είναι πιο εύκολη η δική μας η ζωή και πιο safe η δική του. Όχι πιο εύκολη, πιο safe. Για παράδειγμα, το που συζητούσαμε πριν, να του δώσεις τη διαταγή αν θα φάει ή αν δεν θα φάει, έπαιζε σε ένα χάπι χαμέ, θα πάει να το ρουφήσει όπως τη Hoover. Μάλιστα. Και αν παίζει ρόλο, για παράδειγμα, να μάθει να μην τρώει πράγματα που μες στο σπίτι, οτιδήποτε έβρει. Είτε φαγόσιμο, είτε μη. Κοιμονάρω λίγο καλά. Συνήθως να μιλάς, δεν έχει πολλά. Πρέπει να πιω γάλα, παιδί. Αν δεν πιω γάλα, δεν θα μπορώ να μιλώ. Εισπράττεις την κακία του μπόμπ. Είναι πολλά κακόντουν το πράγμα, ρε φίλε. Ναι, να πιο εύκολη η δική σου ζωή και πιο safe η δική του ζωή. Για παράδειγμα, και οι δυο σκύλοι, και ο εκπαιδευμένος και ο μη εκπαιδευμένος, την ίδια ποιότητα ζωής να έχουν. Απλά αλλάζουν συνορισμένα δεδομένα μέσα στο σπίτι. Όταν νιώθει ο σκύλος ότι είναι το αλφαμίλ της οικογένειας. Έχεις πρόβλημα. Να κάνουν ό,τι θέλει μέσα στο σπίτι. Άιστο γίνω. Εγώ μιλώ τώρα, εγώ ξέρω ότι αν εκπαιδεύσω σκύλων, η ζωή μου εμένα είναι καλύτερη. Ναι. Η ερώτηση μου είναι για τη ζωή του σκύλου. Δηλαδή, μέσα στο δικό μου το μυαλό, το φτωχό, ένας σκύλος ο οποίος δεν είναι το αλφα μέλ της οικογένειας, είναι πολλά πιο χαρούμενος που έναν άλλον που έχει το άγχος της ευθύνης να προστατεύσουν. Ποιος είναι να περάσει, να μπει μέσα, να φάω, ποιος είναι, πού τον. Μπήκε μέσα, να μου σας φέρνει, να μου σας κάνει. Εννοώ, ξέρει ότι είναι ο παπάς μου σπίτι, ο μάστρος μου, είμαστε safe, ο ψωγουρίς σου, μια χαρά, να βγει να πάρει γυρόν που να έρθει ώρα μου φέρει το φαγούι μου. Κι είναι ο σκύλος για μένα, ο τρεναρισμένος, που είναι στη θέση τη σωστή που πρέπει να είναι ο σκύλος μες στην οικογένεια, πολλά πιο χαρούμενος και πιο ακριβώς. Calm. Να είμαι πολλά πιο χαρούμενος και επιστρέφουμε πίσω στην ερώτηση που μου είχες κάνει πριν και εξηγώ σου, εξαρτάται ποιος είσαι και τι θέλεις. Έχει άνθρωπον όμως που θέλει το σκύλο μες στο σπίτι ακριβώς για τον λόγο, για να φύλακας. Ναι, αλλά μπορεί να φύλακας και να είναι εγώ το αλφαμί. Δεν πρέπει να φύλακας και σημαίνει ότι αν είναι φύλακας να τρώει τους τόπους. Όχι, θα τρώει τους τόπους. Πάλι ένα μάστρο πρέπει να έχει. Ο σκύλος πρέπει να έχει ένα μάστρο. Δεν το συζητούμε. Πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση ο σκύλος. Δεν το συζητούμε. Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω σίγουρα. Δεν ξέρω να σου πω σίγουρα αν είναι πιο ευτυχισμένος ή όχι. Δηλαδή, αγουστάρει, αν είναι στρατόκαυλος που λαλούμενο σκύλος και θέλει να ακούει οδηγίες και να παλάρει παραπάνω που έναν ο οποίος πω στον δικό μου που να κάνει λίγο το δικό του, να πέσει να κοιμηθεί, να τον κόφτει. Και απλά θέλει να τρώει και να παίζει. Μπορεί και να γουστάρουν το ίδιο στην τελική, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι θέμα χαρακτήρες των ιδίων, των σκύλων, δηλαδή να διαφέρει σκύλος που σκύλος. Σίγουρα διαφέρει σκύλος που σκύλος, ναι. Σίγουρα διαφέρει, ναι. Έχεις καθαρίσει από την καψάδα του Νταμπόμπα, κατά 80%. Που την καψάδα, ναι, που την κακία, όχι. Κακία, όχι. Κακία θα μείνει, θα την πάρεις μαζί σου, είπα σου το. Θα πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το Dawson's Hot Sauce 620.000 Scoville units. Από τα 100 εφρεθήκαμε να πάμε στα... Τα 135 αλλά δεν είναι τόσο κακό όσο το προηγούμενο, ούτε τόσο καυτερό όσο το προηγούμενο, δεν ξέρω γιατί. Οκ. Για μένα δεν είναι. Θέμα χαρακτήρα. Ελπίζω και για σένα. Άντε να πιάω το μπουκάτο τη φορά. Λυκούει. Ναι. Σιγά σιγά του, να σου ορίζει μια μετά, αλλά είναι η κακία του προηγούμενου πως πάω μέσα στο σώμα σου φάστη. Όχι, τούτον κάνει ωραίο μπίλτα. Ναι, μάλιστα. Ήρθα να σου κάνω λίγη ζημιούα, περίμενε. Ωραία. Κάνει στρώνει το σιγά σιγά δηλαδή. Ο κτηνίατρος μας έχει ένα τηλέφωνο το οποίο καλούμε όταν έχουμε προβλήματα. Και ό,τι ώρα και να είναι. Πότε και τι είναι κάτι το οποίο ο κτηνίατρος πρέπει να τον πιάσει τηλέφωνο και τι δεν είναι που σε πιάνουν τηλέφωνο και σπάσουν τα νεύρα σου. Αν σπάσουν τα νεύρα σου ή κοπέλια, είδετε μια διάρκεια, μην σηκώσετε το τηλέφωνο να πιάσει το κτηνίατρο ως emergency. Υπάρχουν κάποια πράγματα που λαλείς του κόσμου τούτον και τούτον πιάνεις με, τούτον και τούτον αφήνεις το θωρείς του άλλη μια ημέρα. Ναι. Για παράδειγμα, ένας εμετός ή μια διάρκεια ή και δυο εμετοί και δυο διάρκειες νομένω ότι το ζώο προηγουμένως εμπλήρως υγιές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε ανησυχήσει. Για παράδειγμα με μια διετούα, λίγο ρύζι, λίγο κοτόπουλο, λίγο γιαουρτάκι, νερόφραστα, ούτε ζωμούς, ούτε τίποτε μέσα. Νερόφραστα μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα να κάνεις μια νηστεία του ζώου στις 2-3 ώρες και μετά να του παρέχεις το συγκεκριμένο το φαγητό, ώσπου να ξημερώσει και να μιλήσεις με τον κτηνίατρο σου να σου δώσει κάποιες συμβουλές. Για παράδειγμα, αν έχει λίγο κνισμό, μην πιέσεις το κτηνίατρο σου αν κνίζεται λίγο το ζώο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία, άμα τα δει ο ιδιοκτήτης, πρέπει οπωσδήποτε, ό,τι ώρα και να είναι, να πιάσει τηλέφωνο. Για παράδειγμα, εάν ο σκύλος κάνει πάντινγκ σε κατάσταση ηρεμίας για πολλή ώρα. Δεν ξέρω εγώ το πάντινγκ. Το πάντινγκ είναι η ταχύπνοια. Να κάνει ταχύπνοια σε ώρα ηρεμίας. Δηλαδή, να σηκωστεί μες στη μέση τη νύχτα και να κάνει ταχύπνοια, να μην προσανατολίζεται ή, για παράδειγμα, να κάνει μια επιληπτική κρίση. Ή να φάει κάτι το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είναι σίγουρος εάν πρέπει να το φάει ή όχι. Έχει χιλιάδες πράγματα, οι ουσίες είναι αμέτρητες. Δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να ξέρει. Καλύτερα πιάσει το κτηνίατρο σου και πες του. Ρε κουμπάρε, εκαθάριζα, έπαιζα μου για παράδειγμα Brazilian nuts και έφαγα. Ή έπαιζα μου σταφίδες και έφαγα. Brazilian nuts. Brazilian nuts. Τοξικά. Ναι, μέσα στις τροφές που πρέπει να τρώσει. Καλύτερα πιάσει έναν τηλέφωνο, ευγενικά, όμορφο, ωραία, ενόχλα, μάθε. Αν δεν μπορεί να κάνει μια έρευνα στο διαδίκτυο, μια θέλει να είναι 100% σίγουρη. Έφαγε Macadamia nuts, μπαίνω μες στο ίντερνετ και πιάνω και θεωρώ ότι εμπούντες τροφές πεντοξικές. Πρέπει να προκαλέσω με το. Ξαρτάται από την ποσότητα που έφαγε, όπως και τη σοκολάτα. Αν ένας σκύλος, για παράδειγμα, 50 κιλά, έναν German Shepherd, 30-40 κιλά μέσα στο σπίτι και πάει και κλέψει έναν πολλά μικρό σοκολατάκι και πάει, δεν θα καταλάβει, δεν θα δρώσει το αυτήν του, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Εάν έχεις τώρα ένα σιλούι μικρού ή μεσαίου μεγέθους και πάει και κάτσει την αρφαχή μάρκαν και φάει την ούλιν, ναι. Και έχει πρόβλημα. Και πρέπει να προκληθεί με το σίγουρα, ναι. Okay. Και άλλες ουσίες. Ποιος είναι ο εύκολος τρόπος να προκαλείσαι με το χωρίς κάποια εξηγημένα προϊόντα στο σύλλο? Όχι, δεν μπορείς. Καλύτερα το αποφύγεις, διότι είναι πολλά δυσκολπαγιά, εβάλλασαι πολύ γάλα, εβάλλασαι λάδι, εβάλλασαι σκόνη μουστάρδας, εβάλλαν ό,τι κοψιονούς τους. Κάποια από τούτα δουλεύουν, μπορείς να προκαλέσεις εμετών, αλλά έχεις και μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσεις και εισρόφηση. Δηλαδή, πας στο άκονη του σύλλο να κάνει εμετών και συμπίεις του, ναι. Θα κάνεις ρόφηση, θα σου κάνεις ροφητική βροχοπνευμονία. Και αμένα έχεις πρόβλημα. Ναι. Διότι να τον γλιτώσεις, μπορεί να τον γλιτώσεις που τη σοκολάτα, ή να σου πεθάνει που εισροφητική βροχοπνευμονία, η οποία να τη ντύσεις τώρα από 2-3 μέρες που να αναπτύσσεται σιγά σιγά. Μάλιστα. Οπότε καλύτερα κτηνίατρο κατευθείαν. Okay. Δεν υπάρχει λόγος να το καθυστερήσεις. Άρα μια διάρκεια να είναι με του ή κάτσε άλλη καμιά ημέρα να κάνουμε μια διατροφή να δεις να που γίνεται. Σωστά. Πέραν τούτου, οτιδήποτε emergency. Δεν θέλει άγχος. Αν έχει μια πληγή πάνω του και τρέχει για μας συνέχεια, αν σταματά και μεγάλη πληγή, τότε σίγουρα ναι. Αν είναι κάτι μικρό, δερματικό τοπίο, να του βάλεις λίγο πετατίνη, να του βάλεις κάτι, έναν οκτισέπτη, κάτι που έχει στο σπίτι, έναν προϊόν. Είσαι μια χαρά, δηλαδή βλέποντας και κρίνοντας. Πάνω κάτω είναι όπως το κοπελούι. Μάλιστα. Είναι όπως ένα μωρό. Ερώτηση. Μάλιστα. Πάμε στα αυτοκίνητα μου στον δρόμο και βρίσκω ένα τσιλιμένο σύλλο. Μάλιστα. Και σαν καλός άνθρωπος, πιάνω τον και παίρνω τον του Ζάχου, του κτηνίατρου, το σύλλο των τσιλιμένων που ήβραν στον δρόμο. Μάλιστα. Ποιος επομίζεται το κόστος της θεραπείας του σύλλου? Ναι, κανονικά. Κανονικά πρέπει, ας πούμε, στην τοποθεσία που τον ήβρες να το επομιστεί ο Δήμος. Με την προϋπόθεση ότι το ζώο έχει microchip και δεν μπορούμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη. Άρα να δέσποτο. Άρα να δέσποτο, ναι. Αν μπορεί να βρεις το ζώο τσιλιμένο και να έχει microchip, να έχει ιδιοκτήτη, να του έφυγε, ειδοποιάς κατευθείαν τον ιδιοκτήτη, είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Αν δεν έχεις στοιχεία ταυτοποίησης ιδιοκτήτη, okay. Κανονικά πρέπει να το αναλάβει ο Δήμος, η ενότητα, η ενορία στο οποίο. Βρέθηκε. Ναι, είναι τόσο απλό. Okay. Άρα είμαι εγώ. Άρα να με φάτε ο κόσμος, αν χτυπημένα ζώα. Κανονικά, όχι, κανονικά. Μάλιστα. Κανονικά, άρα να φάτε ο κόσμος. Ναι. Κανονικά πρέπει να τα επομιστεί, αλλά υπάρχουν δήμοι, ενότητες, ενορίες κλπ. Τα οποία να σου πει όχι, να σου πει δεν ξέρω. Αν τους καλέσεις για βοήθεια, μπορεί να με σου απαντήσουν. Δυστυχώς είμαστε στην Κύπρο και το πρόβλημα είναι καθημερινό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Άρα εσύ έχεις να κάνεις με ζώο που το φέρνει. Εγώ έχω να τις παραπάνω φορές έχω να κάνω με εκείνον που το φέρνει. Αν είναι τυχερός και ο άνθρωπος και πραγματικά δεν βάζει τα λεφτά, αλλά θέλει να βοηθήσει το ζώο, να δώσει εκείνος ό,τι μπορεί. Να κάνει και που την άλλη και ο κτηνίατρος ό,τι μπορεί. Μεν νομίζει ο κόσμος ότι μπαίνει μες στις κλινικές και ο κτηνίατρος είναι ένα πράγμα το οποίο να έφερε το ζώο 50 ευρώ, είναι 60. Δεν είναι έτσι. Και ο κτηνίατρος να κάνει υποχώρηση, να βάλει τα εργατικά του δωρεάν. Όλοι οι κτηνίατροι να κάνουν το πράγμα. Δεν θα βρεις κτηνίατρο που θα σου κάνει το πράγμα. Οπότε, αν βρεθεί κάποια φιλοζωική, και αναλάβει το. Πολλές φορές τούτο γεννήσκεται. Δηλαδή, αμέσως φωτογραφία, κοινοποίηση μέσα στα social media, βρέθεται, αναλαμβάνει το. Μπορεί να βρει κάποιον δωρητή, μπορεί να βρει έναν καταφύγιο, μπορεί να βρει. Ξέρω εγώ. Τις πλείστες φορές όμως, γιατί τα καταφύγια και εκείνα που χτίσανε η Μόσαση, οι δήμοι υπάρχουν. Δήμοι οι οποίοι θα ασχοληθούν, να μην λαλούμε μπελάρες παιδιά. Είναι στο έλεος τσίνου του ανθρώπου που τον ήβρε. Άρα, αν τον έβρεις. Όχι, αν τον έβρει να τον πάρεις στο κτηνίατρο, εννοείται. Και να μην έχεις λεφτά κάτι να βρεθεί. Τουλάχιστον να σε καθοδηγήσει ο κτηνίατρος, κάποιες μεθόδους να βρεθούν. Τουλάχιστον να σωθεί το ζώο, να μην πεθάνει και που τζαμί και εκεί θωρείς να μου να κάνεις. Μάλιστα. Ελπίζω να μην μετανιώσεις το πράγμα. Έρχονται να φέρνουν τώρα, όποιος έφερε. Μα έρχονται, ήδη έρχονται. Απλά εμείς είμαστε τυχεροί, διότι στην τζαμέ που είμαστε να μας καλύψουν. Να τους το πω, να τους το αναφέρω ότι βρέθηκε στην περιοχή και να αναλάβει ο Δήμος να συνεργαστεί με κάποιον συνάδελφο και ο σκύλος να πάει στον συνάδελφο. Είναι τόσο απλό. Υπάρχουν και τούτες οι καταστάσεις. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Το συγκεκριμένο ονομάζεται The Last Dapp. Μίλα μου κυπριακά, σε παρακαλώ. Είναι η τελευταία σταγόνα. Εν του πολλοπάει, αλλά. Ελπίζω όχι τη ζωή σου. Για να προλάβουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που έχουμε νουλές. Εν το τελευταίο και βάλουμε έτσι φρέσκο. Δεν γράφει Scoville units. Αν γράφει θέμα. Είναι τόσο καλά. Εμένα αρέσκει μου τούτο γιατί έχει ωραία γεύση. Είναι καυτερό. Θα καούν το στόμα μας, ο λαιμός μας και τα τι αυτά. Μετά από αυτό θα υπάρξει ερώτηση. Θα σου δώσω λίγους μύθους που ήβρα, που ξέρω, που ακούω γενικά. Θα μπορώ να μιλήσω, απλά να σου νεύκω. Ναι και όχι. Να μου νεύκεις ναι και όχι. Εντάξει, δεν είναι τόσο βιασμός όσον το άλλο. Δεν μου το στραγγίσεις, αντρικά. Έτσι θα το... Έτσι όπως είναι. Έτσι. Τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά. Στρώση, στρώση. Λοιπόν, αρχίζουμε. Τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη 3 δευτερόλεπτα. Αλήθεια. Αλήθεια. Οι ελέφαντες μπορεί να σε θυμηθούν μετά από 70 χρόνια. Μάλιστα, αλήθεια. Υπάρχουν σκύλοι που είναι αλλεργικοί στις γάτες. Μάλιστα. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Στην τρίχα της γάτας. Αλλεργικοί στην τρίχα της γάτας. Οι σκύλοι βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι από τους ανθρώπους. Όχι. Όχι. Οι γάτοι βλέπουν. Οι γάτοι σου να βλέπουν καλύτερα στο σκοτάδι, οι σκύλοι νομίζω όχι. Τα σταφύλια και οι σταφίδες είναι ασφαλή για τους σκύλους να τρώνε. Όχι. Δεν είναι ασφαλή. Απαγορεύεται διαρροπάλου. Διαρροπάλου. Οι γάτες δεν μπορούν να γευτούν τη γλυκύτητα. Μίλα μου για γλυκύτητα. Δεν το γνωρίζω εδώ. Δεν το γνωρίζουμε. Οι σκύλοι υδρώνουν μέσω των πατουσών τους ή της γλώσσας τους. Είναι αλήθεια. Κατά κύριον λόγο που τη γλώσσα και σε πολλά μικρό ποσοστό που τις πατούσες, τον κύριο ρόλο της θερμορύθμισης έχει το αναπνευστικό που οι πατούσες. Αλλά δρώνει και λίγο που τις πατούσες. Μάλιστα. Οι σκύλοι μπορούν να δουν μόνο μαυρό-άσπρο. Λάθος. Ψέματα. Μύθος. Οι σκύλοι μπορούν να υποφέρουν από κατάθλιψη. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Λογικό. Οποιοδήποτε ζώο μπορεί να αγαπήσει, λογικό να υποφέρει. Αρχίζει κατάθλιψη. Λογικό. Ωραίο. Συνήθως είναι οι γάτες που υποφέρουν, που έχουν θέμα με τα ψυχολογικά τους και οι σκύλοι. Εγώ νομίζω οι γάτες είναι στα τσουκιά τους ή κάτι. Όχι, όχι. Οι γάτες μπορεί να έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι σκύλοι είναι το φυσικό αντικαταθλιπτικό της φύσης. Okay. Δηλαδή μπορεί να τα κάμασε μουλά μαύρα και απλά δημιουργήθηκε ο σκύλος για να το φυσικό αντικαταθλιπτικό, να βρουν πάνω κάτω και να κάνουν μπελάρες. Ο κάτος όμως είναι έτσι. Οι γάτες έχουν παραπάνω ψυχολογία. Άρα μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι κάτι εννοώ στις γενέτες και οι σκύλοι είναι όπως άντρες. Και κάπου τα μέτρα με ένα κάτσελ τόσο. Είναι φυσιολογικό για τους σκύλους να οδηγούνται. Ναι. Είναι. Και βλέπεις τους που κοιμούνται, για παράδειγμα. Ναι. Δεν τύχαν καμιά φορά να κόψεις το τούρτο που κοιμάται, να κάνουν τα πόθηκια τους σαν πότσια βουρά. Ναι, αλλά δεν ξέρω αυτό το όνειρο, αν είναι σπασμούς, αν είναι μήκον, αν είναι... Όχι, οι έρευνες λαλούς είναι ότι θωρούσουν και όνειρα. Οκ. Μπριζόλες, ας πούμε. Μπορεί να θωρεί λιβάδια πράσινα με μπριζόλες και... Είναι λιβάδι πράσινο στη ζωή του φτωχότερο. Τώρα λοιπόν, σκύλοι και γάτες μπορούν να πάθουν ηλιακό εγκαύμα. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ειδικά οι άσπροι. Οι άσπροι. Οι άσπρες οι γάτες μπορούν να πάθουν πιο εύκολα ηλιακό έγκαυμα, ειδικά οι κοντότρινες. Το μαύρο που τραβά παραπάνω. Τραβά παραπάνω τη θερμότητα, αλλά πας στο έγκαυμα συνήθως παραπάνω είναι οι άσπρες οι γάτες. Ξάπλη, φαίνεται στις άσπρες. Όχι, δεν νομίζω. Επίσης στις άσπρες τις γάτες, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει και καρκίνο στις γάτες. Και σοβαρόν κακόηθες καρκίνο του δέρματος. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ο κάτος νομίζω δεν έχει λόγο να αρχίσει τον ίδιο. Ας πούμε το σκύλο... Ο κάτος δεν ούλευε να αρχίσει τον ίδιο, ρε, αφού αρέσκει τον αμπόξο ο κάτος. Είμαι που κάτω αυτοκίνητα, ρε, στο σιό. Ενώ αν θέλει ο ίδιος να βουακάει, ας το βουακάει, ενώ ο αδέσποτος. Αλλά ο άλλος που έχει σπίτι του κάτω. Ρε, με μίλας έτσι ως κάτος και να φας κάτσελ. Ρε φίλοι, είμαστε Dogfellas, ρε φίλοι. Είμαστε Dogfellas, αλλά αγαπούν τα γατούκια, ρε φίλοι. Εσείς αγαπάτε τα, καταλαβαίνω, αλλά εγώ έχω προηγουμένα με τους κάτους. Τα μαρτάκια μπορεί να είναι θανατηφόρα για τους σκύλους. Ναι, για παράδειγμα, ένας σκύλος πάει και γλύψει μαρτούιν ή αρπάξει το με το στόμα του και βάλει το μες στο... κοντέψει στο φάριγγαν και πάθει είδημα και κλείσει, ναι, μπορεί να πεθάνει. Γιατί να πάθει είδημα που του άρεσε? Αλλεργικό πάνω στα αγκαθούθκια που έχει το μαρτούιν. Πρέπει να είναι αλλεργικός. Μικροσκοπικά και να ευθύνονται. Ο σκύλος ή ούλοι σκύλοι έχουν. Ούλοι σκύλοι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να την γλιτώσει με ένα... Please. Κεράσω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να την γλιτώσει με ένα μικρό ακροτηριασμό πας στην άκρη της γλώσσας. Οκ. Okay. Πολλά συχνό, ναι, όπου μαρτούθηκα γίνεται να πάρεις το σιλό κοντά. Προσπαθώ να σκεφτώ τη ζημιά που μπορεί να έχει το μέρος της γλώσσας να ακροτηριαστεί. Εμπολάσιμο πράγμα. Εμπολάσιμο πράγμα. Χαλατό, πίνει νερό, του τρώει. Ναι, φυσικά ο σύλλος είναι να κάνει adapt. Ναι, σίγουρα είναι να κάνει adapt. Αλλά εμπολάσιμο πράγμα. Δηλαδή και βλέπεις το πράγμα παθαίνει το σταδιακά, και παθαίνει το τσιν την ώρα, ράφκεις το. Σαπίζει σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, μέρα με την ημέρα. Και δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία που μπορείς να κάνεις. Απλά κόφκεις το κομμάτι του σαπημένων και ελπίζεις να μεσηγείς. Μπορεί να πέσει το μόνο του, ναι. Περιχαρακώνεται ο οργανισμός σε ένα σημείο και όπου και εκεί περιμένεις, αν το δεις και να μαυρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, σημαίνει μάλλον κατά πάσα πιθανότητα να κοπεί, να πέσει. Είναι ένας από τους λόγους, και τελειώνουμε, το γεγονός ότι έχουν τόση ανοχή στον πόνο ή αντοχή στον πόνο οι σκύλοι, ένας από τους λόγους που καθυστερούμε να κάνουμε σωστή διάγνωση. Ή ας πούμε μπορεί να προχωρήσει μια σύψη κάτι σε σημείο που να... Είναι πιο στοϊκή, ναι. Okay. Οι σκύλοι είναι πιο στοϊκοί πας των πόνων που τους ανθρώπους, ναι, σίγουρα. Για παράδειγμα, εμείς με το παραμικρό, φυσικά και για μας είναι αποδεκτό να πονείς κάτι και να το πεις, ο σκύλος μπορεί να μην ασχοληθεί, διότι το... Θεωρείται το normal. Ο προγραμματισμός του είναι να επιβιώσει, να φάει, να πιει, να παίξει, μπορεί να το θεωρήσει και normal, ναι. Αλλά αν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, όπως για παράδειγμα με τα δόντια. Εμείς με το παραμικρό, μιλώ για δόντια γιατί ασχολούμαι και παραπάνω με τα δόντια. Εμείς με το παραμικρό, με την παραμικρή ενόχληση, να πάει στον οδοντίατρο σου. Ναι. Ο σκύλος μπορεί να έρθει 15, 16, 17 χρονών και να το κάνει στο ούλο του πάνω και να τα δεις μέσα όλα μαύρα σαπημένα, να κρέμονται, να βγάλουν πίον κλπ. Και να σου πει ο ιδιοκτήτης, μα τρώει πίνει μια χαρά. Έχει τόσο στοϊκός. Οκ. Okay. Άρα... Είναι πιο στοϊκή που μας, το μόνο σίγουρο. Άρα ένας ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να μάθει και να θυκευάζει σημαδούθηκια μικρά-μικρά το χαρακτήρα του σκύλου. Και να ελέγχει το σκύλο του. Για παράδειγμα, να δει τα αυτούθηκια του, μια φορά την εβδομάδα να τσεκάρει τα αυτούθηκια του, να δει μαύρα, μυρίζουν, να κάνει πάνω στο ούλο, να δει τα δοντούθηκια του, να τσεκάρει το τρίχωμα του, να δει που πίσω το κολούιν του. Κακοσμία στο στόμα σημαίνει... Πάντα πρόβλημα? Στις παραπάνω φορές, ναι. Στις παραπάνω φορές, ναι. Κτηνίατρο, πρέπει να πάει να το δει ο ειδικός. Ήσουν αρκετά καλός με τα spicy. Νομίζω να αρκέψεις να τα βάλεις στη διατροφή σου. Ναι, για κάποιο λόγο είναι καρτέρω να διπλωθώ, αλλά... Όχι, ήσουν καλός. Έπαιξες μπάλα λίγο βρώμικα, διότι αρκίσες λίγο να έρθεις και στέχνωσες λίγο νησιώσεις. Ναι, αλλά πας στο τελευταίο να βάρες μου πολύ. Ήταν οκ, ήταν οκ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να βγει ένα ωραίο επεισόδιο. Να δει πράγματα ο κόσμος και να μάθει πράγματα γύρω από το πράγμα. Η κλινική μας που είναι? Στο Kiti. Βρισκόμαστε στο Kiti. Στο Kiti. Μάλιστα. Ωραία. Και το Kiti είναι 5-6 χορκά γύρω-γύρω που... Ναι, μπαίνοντας να φύσεις από το αεροδρόμιο, μπαίνοντας εν το Μενεού, το Kiti. Μάλιστα. Στα πιο δεξιά είναι η δρομολαξιά, ενώ τα περπόδια. Εγίνει κανένας, εγίνει κανένα. Μες στον εγκεφάλο με μένα είναι ούλα Μενεούτζινα. Εγίνει κανένα. Ωραία. Υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε όπου να φέρω το τούκ. Που να φέρεις το τούκ να το δούμε. Τσάω. Γεια σας.